Πίσω. Άρχισε λοιπόν μια συζήτηση για να καταλήξουμε στο εξής. Πρώτον, την υποχρέωση των καθηγητών να βρίσκονται, των εκπαιδευτικών να βρίσκονται στο σχολείο για 30 ώρες την εβδομάδα. Είναι αυτό που υπογράψαμε. Για όσους ενδεχομένως να μην το ξέρετε, αυτό ισχύει από το 1985. Τελεία και παύλα. Το δεύτερο. Είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε κριτήρια συγχωνεύσεων. Και τα κριτήρια συγχωνεύσεων πρέπει να τα αποφασίσουμε όλοι. Δεν νοείται να έχουμε ένα σχολείο με τους ίδιους διαδρόμους κτλ. Και να συστεγάζονται δύο σχολεία, αντί να συστεγάζεται ένα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι το λογικό, επειδή υπάρχουν δύο διευθυντές. Ωραία, είναι και 300 τέτοια σχολεία, να βρούμε μία λύση. Να γίνουν δύο υποδιευθυντές, επειδή θα υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε κι εμείς σε απίστευτες παθογένειες του παρελθόντος. Το τρίτο είναι στην επιλογή των διευθυντικών στελεχών να εμπλέκονται και άτομα του ΑΣΕΠ. Δηλαδή ο ΑΣΕΠ να μην είναι αποκλειστικά μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά να εμπλέκεται και ο ΑΣΕΠ στην επιλογή. Το θεωρήσαμε πάρα πολύ λογικό. Έτσι αλλιώς έχουμε και τη δική μας δέσμευση για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης κτλ. Αυτά συμφωνήσαμε. Τα είδατε